Τα κοινά προβλήματα των ΔΕΙΑ είναι το αντικείμενο ημερίδας που πραγματοποιείται στην έδρα της ΔΕΙΑ Σερών με τη συμμετοχή προέδρων από τις ΔΕΙΑ όλης της Μακεδονίας και υπηρεσιακών συμβούλων. Το ένα έχει σχέση με το περιβαλλοντολογικό κόστος που θεσπίζει η κυβέρνηση ένα τέλος για την ανάκτηση του περιβαλλοντολογικού κόστους. Εδώ η ΕΔΕΙΑ ήταν αντίθετες και εγώ προσωπικά και στο χαιρετισμό μου το τόνισα, είμαι αντίθετος με αυτό το τέλος, γιατί σε μια περίοδο κρίσης δεν μπορούμε να φορτώνουμε και με άλλα τέλη τους συμπολίτες μας, τους δημότες, και μάλιστα είναι ένα τέλος το οποίο θα το εισπράττει η ΕΔΕΙΑ και θα το αποδίδει στο Πράσινο Ταμείο. Ούτε καν θα ωφεληθεί δηλαδή, και το πώς θα γίνει η διαχείρισή του δεν το γνωρίζουμε κιόλας. Είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ο νέος νόμος για τα δημόσια έργα και τις προμήθειες, και επειδή η τεχνική υπηρεσία η δική μας το έχει μελετήσει απόλυτα, τη γνώση που έχει και την εμπειρία που έχει κατακτήσει, θέλει να γίνει κτήμα και των υπολείπων ΔΕΙΑ. Θα γίνει η παρουσίαση από τον κύριο Σπύρου, τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών. Άλλο θέμα που απασχολεί είναι και τα αδήλωτα νερά, τα νερά που χάνουμε δηλαδή σε σχέση με αυτά που μπαίνουν στα δίκτυα και με αυτά που τιμολογούμε. Αυτή είναι μια εμπειρία που εμείς την καταγράφουμε. Θέλω να σας πω ότι εμείς σε σχέση με τις υπόλοιπες ΔΕΙΑ βρισκόμαστε σε άριστη κατάσταση, γιατί είναι ένας δείκτης που προσδιορίζει σε ποια κατάσταση είμαστε. Εμείς είμαστε στο επίπεδο των αρίστων ΔΕΙΑ. Και τι θα γίνει για να μειώσουμε αυτές τις απώλειες νερών, και θα καταθέσουμε την εμπειρία τη δική μας ό,τι έχει σχέση κυρίως με την ανανέωση των δικτύων και με τον τηλεέλεγχο, τηλεχειρισμό. Συμμετέχουν οι περισσότερες ΔΕΙΑ της Βορείου Ελλάδος. Αν δείτε, η αίθουσα είναι κατάμεστη. Είναι μεγάλη επιτυχία και είναι τιμή και για τη ΔΕΙΑ Σερών αυτό.